Ανοίγουν λοιπόν τα εποχικά καταστήματα, οι εποχικές επιχειρήσεις από την προσεχή Δευτέρα. Αρκεί ωστόσο αυτή η εξέλιξη για να αναθερμανθεί η αγορά σε τοπικό επίπεδο. Την απάντηση θα μας τη δώσει ο εκπρόσωπος των εμπόρων, στον Άγιο Νικόλαο, ο κύριος Μανώλης Πάγκαλος. Κύριε Πάγκαλη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Άγιο Νικόλαο. Αρκεί λοιπόν αυτή η εξέλιξη να γίνει στο μία αρχή. Αυτή η εξέλιξη, παρόλο που ασχολούμαι χρόνια με τις επιχειρήσεις, και εμένα με μπερδεύει. Άκουσα την κοπελιά που μιλούσε προηγουμένως ότι το δέντρο της είναι στολισμένο ήδη. Όπως είναι και τα πιο πολλά δέντρα, ήδη στολισμένα. Οπότε τα μαγαζιά που θα ανοίξουν τη Δευτέρα, άντε να πάρουν κάποια συμπληρώματα. Σαφώς πρέπει να ανοίξουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το αποκλειστικό τους αντικείμενο. Δηλαδή, εάν δεν πουλήσουμε τώρα, πότε θα πουλήσουν? Δεν θα πουλήσουν δεν ποτέ. Δεν γίνεται να στολίσουμε. Έχετε Πάσχα. Δίκιο. Δεν γίνεται να στολίσουμε το Πάσχα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έτσι. Δεν μπορούμε να το πάμε και αυτό παραπέρα. Τα Χριστούγεννα δυστυχώς δεν πάνε παραπέρα. Καλό θα ήταν να πηγαίναμε το Black Friday, όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, που αρκετοί δημοσιογράφοι με παίρνανε και με ρωτάνε πώς πάει το Black Friday στον Άγιο Νικόλαο. Και απλά το απαντούσα, λέω, για Black Humor μου μιλάτε. Σαφώς το ίδιο θα ισχύσει και για την υπόλοιπη αγορά, έτσι. Δηλαδή, πες ότι ανοίγουν 14, που ούτε αυτό το πιστεύω, ότι 14 Δεκεμβρίου θα ανοίξει τουλάχιστον τα μικρά και μεσαία καταστήματα λιανικής. Εάν πάλι ανοίξουν γύρω στις 21, που ακούγεται και αυτή η ημερομηνία, αυτό που πιστεύω ότι μάλλον θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι αυτό που πάνε να γλιτώσουμε. Καταλαβαίνω ότι όταν οι μέρες είναι τόσες λίγες, αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε όλο αυτό το διάστημα και το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, θα το δημιουργήσουμε. Γιατί σε τόσες λίγες μέρες καταλαβαίνετε τι συγχρονισμός θα αυτό που λένε, κύριε Πάγκαλε, πολλοί συνάδελφοί σας, να ανοίξουμε μέσα στις γιορτές. Το θέμα είναι μην ξανακλείσουμε μετά από 10 μέρες. Δεν γίνεται μια επιχείρηση να λειτουργεί σαν ακορντεόν. Έτσι, άνοιξε, κλείσε. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο lockdown μας βρήκε λίγο στον ύπνο. Δηλαδή, ακούγαμε διαβεβαιώσει από παντού ότι δεν πρόκειται να γίνει ένα δεύτερο lockdown, και όμως έγινε. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Όλες οι επιχειρήσεις εν ώψη των Χριστουγέννων, τα μαγαζιά τους ήταν γεμάτα με εμπορεύματα. Και όταν λέμε εμπορεύματα, λέμε συγχρόνως είναι και υποχρεώσεις. Χώρια όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, για πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι αδιέξοδα. Καταλαβαίνετε ότι για πάρα πολλές ομάδες επιχειρήσεων, λιανικής τουλάχιστον, τα Χριστούγεννα αντικατοπτρίζει σχεδόν το 50% του τζίρου του χρόνου. Κύριε Πάγκαλε, οι εποχικές επιχειρήσεις σε επίπεδο Αγίου Νικολάου είναι αρκετές? Όχι, δεν είναι αρκετές. Όχι, δεν είναι αρκετές. Συνήθως είναι, γιατί και λίγο μπερδεμένα τα πράγματα τώρα εδώ που τα λέμε. Λέμε ανοίγουν τη Δευτέρα τα εποχικά καταστήματα. Το παιχνιδάδικο τι είναι? Δεν είναι εποχικό κατάστημα? Ο τζίρος ενός παιχνιδάδικου π.χ. πότε γίνεται? Βλέπετε δηλαδή από Δευτέρα να ανοίγουν και κάποιες επιχειρήσεις που έχουν διαφορετικό κωδικό κατά κάποιο τρόπο? Δηλαδή ο καθένας να προχωρήσει στη δική του μετάφραση? Εγώ περιμένω να έχω μια υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα παρακολούθησα πριν λίγο τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Δεν κατάλαβα ακριβώς, γιατί πρέπει να ορίσουμε και ένα ωράριο. Ποιο θα είναι το ωράριο για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τη Δευτέρα? Μάλιστα. Θα είναι όπως και τα υπόλοιπα? Θα είναι όπως τα μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία και όλα αυτά? Κύριε Πάγκαλε, περιμένουμε τις διευκρινήσεις. Οι διευκρινήσεις δεν έχουν δοθεί. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα δοθούν αύριο. Αλλά ναι. Επιμένω ότι δεν γίνεται μια επιχείρηση να στηριχτεί έτσι. Δηλαδή,
Το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές ότι η μικρή και μέτρια επιχείρηση, πραγματικά αυτά είναι λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, δεν έχουν καθόλου δώσει βάρος. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Κύριε Πάγκαλε, πρέπει να κλείσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.